Στιγμές τρόμου βίωσαν το πρωί δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου Κητίου στη Λάρνακα, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στο σχολείο τους τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Ενώ ήταν εν κινήσει, εντόπισε ο οδηγός πυρκαγιάν να εκδηλώνεται στο πίσω μέρος του λεωφορείου, που είναι και ο χώρος της μηχανής. Καθοριστική υπήρξε η αντίδραση του οδηγού, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την πυρκαγιά λειτουργήσε με ψυχραιμία, στάθμευσε το όχημα και οδήγησε τους μαθητές εκτός λεωφορείου. Με την ψυχραιμία και την τόλμη του που ενέργησε πρωτίστως να διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών, έτσι ώστε να αποφύγουμε τους οποιουσδήποτε άλλους τραυματισμούς. Στη συνέχεια, ο οδηγός οδήγησε το όχημα σε ανοιχτό χώρο όπου η φωτιά επεκτάθηκε και στην καμπίνα του λεωφορείου, καταστρέφοντας το ολοσχερός. Αναμένουμε να γίνουν εξετάσεις από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία στο λεωφορείο. Προφανώς από τα πρώτα δεδομένα δεν φαίνεται να προκύψει ποινικό αδίκημα. Για την κατάσβεση του λεωφορείου ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος, έδωσε αμέσως οδηγίες όπως γίνουν επιπρόσθετοι έλεγχοι σε μαθητικά λεωφορεία, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες μέρες, αριθμός μαθητικών λεωφορείων θα περάσει από τεχνικό έλεγχο από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, το συγκεκριμένο λεωφορείο κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ αυτών και το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2021.